Η ζωή μου ξεκίνησε από 2 χρονών να μπαίνω σε ένα ίδρυμα μέχρι τα 6 μου και από εκεί και πέρα με πήρε μια οικογένεια και μεγάλωσα μέχρι τα 25. Όλα αυτά τα χρόνια πήρα αγάπη, πήρα μια αγκαλιά, πήρα εφόδια. Ο νέος νόμος για την αναδοχή και υιοθεσία βάζει τέλος σε μια τραγωδία. Τραγωδία να είναι τα παιδιά μες στα ιδρύματα και απ' την άλλη να υπάρχουν αγκαλιές γονιών που δεν γεμίζουν γιατί ο χρόνος αναμονής είναι τεράστιος που τους αποθαρρύνει. Για δεκαετίες ολόκληρες τα παιδιά που δεν είχαν οικογενειακό περιβάλλον στηβιάζονται, θα πω σε εισαγωγικά, στα ιδρύματα της χώρας. Το ίδρυμα δεν είναι ένας φυσικός χώρος για τα παιδιά. Τα παιδιά χρειάζονται την προσοχή, το πρόσωπο αναφοράς τους, τους δικούς τους ανθρώπους, για να μάθουν να αγαπάνε, να μάθουν να εμπιστεύονται. Για πρώτη φορά το κράτος, αλλά και όλοι μας, θα ξέρουμε πόσα παιδιά υπάρχουν και περιμένουν στα ιδρύματα μια αγκαλιά και πόσοι γονείς ήδη είναι έτοιμοι να τα υιοθετήσουν ή να γίνουν ανάδοχοι γονείς. Ο νέος νόμος κάνει εξαιρετικά σαφές το πλαίσιο για τα παιδιά, υποχρεώνει και τα ιδρύματα να σχεδιάσουν το ατομικό σχέδιο κάθε παιδιού ώστε να βρεθεί σε οικογένεια. Επιχειρούμε να αδειάσουμε τα ιδρύματα αυτά, να μεταφέρουμε τα παιδιά στις οικογένειες που επιθυμούν, είτε με τον τρόπο της αναδοχής, είτε και αργότερα με την υιοθεσία. Παροτρύνω τα ζευγάρια, είτε έχουν κάποιο βιολογικό παιδί, είτε δεν έχουν, να έρθουν στο ίδρυμα να πάρουν ένα παιδάκι, γιατί η αγάπη που θα τους δώσει είναι μοναδική, είναι ανεκτίμητη. Θα ήθελα να γίνω ανάδοχος γονιός, γιατί έχω να δώσω πολύ αγάπη και να δώσω και μία ευκαιρία στη ζωή. Θέλω να σας καλέσω όλους. Ανοίξτε την αγκαλιά σας για να βγουν τα παιδιά από τα ιδρύματα. Μάθετε για την αναδοχή, που είναι μια πράξη υπέρτατης γενναιοδορίας, αλληλεγγύης και αγάπης. Θα σας αποζημιώνει σε όλη σας τη ζωή. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.